Πολλοί ειδικοί και αξιωματούχοι ανησυχούν για τον αγωγό EastMed, ο οποίος σχεδιάζεται να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο την Ευρώπη, η οποία πλήττεται από μια τρομερή ενεργειακή κρίση. Ο ειδικός του Ινστιτούτου Στρατηγικής και Ασφάλειας της Ιερουσαλήμ στο Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ, εμπειρογνώμονας για την Τουρκία, Dr. Hay Eitan Cohen, δήλωσε: «Υπάρχουν μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το εάν το έργο του EastMed είναι πλέον βιώσιμο. Δεδομένων των προβλημάτων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, δεν νομίζω ότι καμία πολυεθνική εταιρεία θα ήταν διατεθειμένη να κάνει αυτό το επικίνδυνο βήμα και να επενδύσει εκατομμύρια δολάρια σε μια πιθανή ζώνη σύγκρουσης». Εάν πρόκειται να φτάσει το φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη, το Ισραήλ, η Τουρκία, η Κύπρος και η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούν. Αλλά αυτό μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η Άγκυρα επανειλημμένα κατηγορεί την Αθήνα ότι παραβιάζει τις διεθνείς συμφωνίες, οχυρώνοντας στρατιωτικά τα νησιά στην περιοχή, ενώ οι Έλληνες κατηγορούν την Τουρκία για παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Η Ελλάδα υπερασπίστηκε τη στάση της στο θέμα, υποστηρίζοντας ότι προστατεύει τα εν λόγω νησιά από πιθανή τουρκική επίθεση, τονίζει το τουρκικό δημοσίευμα. Ο ανώτερος ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής με έδρα την Αθήνα, Dr. Γιώργο Τζογόπουλος, δήλωσε: «Η ρητορική της Τουρκίας κατά της Ελλάδας είναι πολύ πιο βαριά από τις ενέργειές της. Ο αντίκτυπος της παγκόσμιας αστάθειας και οι περιφερειακές φιλοδοξίες της Άγκυρας στον πυρήνα των ελληνοτουρκικών διαφορών καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη για το μέλλον». Οι ειδικοί βλέπουν τον αγωγό EastMed ως ένα σημαντικό έργο που θα μπορούσε να δώσει λύση στα συνεχιζόμενα ενεργειακά προβλήματα της Ευρώπης ως αποτέλεσμα του περιορισμού των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Δεδομένου ότι το έργο είναι δύσκολο να υλοποιηθεί υπό αυτές τις συνθήκες, το Ισραήλ προσπαθεί να ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους για να αυξήσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Οι εξαγωγές προς τις γειτονικές χώρες του Ισραήλ αυξήθηκαν κατά 35% την ίδια περίοδο, ενώ τα έσοδα από τις πωλήσεις φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 50% σε περίπου 253 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ συζητείται το μέλλον του έργου EastMed, το κύριο ερώτημα στο μέλλον είναι ποια θα είναι η τύχη της Τουρκίας για να βγει η Ευρώπη από την κρίση φυσικού αερίου και πώς θα μοιραστούν και θα διαμορφωθούν οι ποσότητες φυσικού αερίου που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.